Πάτε κύριε Σόφια. Λοιπόν, με υπομονή παρακολουθώ, πιστεύω, και αρκετοί τηλεθεατές, μια αντιπαράθεση στατιστικών και έργων επί των ημερών μας και των ημερών σας, των κομμάτων που κυβερνούν και κυβέρνησαν αυτή τη χώρα. Και ξέρετε, όταν έχεις κυβερνήσει ή κυβερνάς αυτή τη χώρα, έχεις το ακέραιο τις ευθύνες. Και το λέμε αυτό γιατί, βεβαίως, παρά την προσπάθεια που κάνουν ένα σημαντικό κομμάτι του ανθρώπινου δυναμικού της αστυνομίας για να αντιμετωπίσει το έγκλημα και τη μικροπαραβατικότητα αλλά και το οργανωμένο, το βαρύ έγκλημα, αυτό δεν αναιρεί ότι ένα μέρος σημαντικό, βασική αποστολή της αστυνομίας είναι η καταστολή. Είναι η καταστολή, ο αυταρχισμός, είναι η προσπάθεια δηλαδή να αντιμετωπιστεί ο εχθρός λαός. Και βάλτε το ερώτημα στους φίλους που μας ακούνε. Τα ΜΑΤ, τα ΜΕΑ, η ΔΙΑΣ, τους έχετε δει να αντιμετωπίζουν το έγκλημα, το οργανωμένο έγκλημα? Τους έχουμε δει να αντιμετωπίζουν το λαό όταν διαδηλώνει. Να τρομοκρατούν, να καλλιεργούν αυταρχισμό και ενίοτε, κάνοντας χρήση όπλων, να οδηγούν και σε δολοφονίες. Γιατί δεν πρέπει να ξεχνιόμαστε σε αυτή τη χώρα. Και αναφέρομαι στο θέμα του Ρωμά, του 16χρονου Ρωμά στη Θεσσαλονίκη. Και φυσικά αυτά τα λέμε γιατί το να καταργηθούν αυτοί οι κατασταλτικοί μηχανισμοί μπορούν να δώσουν τη δυνατότητα να προσανατολιστεί αποκλειστικά η αστυνομία στην αντιμετώπιση του εγκλήματος. Ξέρετε, δεν μπορεί να πιστεί ένας κόσμος ότι οι πιάτσες των ναρκωτικών, του εμπόριου ναρκωτικών και θανάτου στην Αθήνα, που γύρω-γύρω παραμένουν, που ένα δρόμο δίπλα από το αστυνομικό τμήμα της Ομονίας, το γνωστό αστυνομικό τμήμα για πολλά ζητήματα και καταγγελίες, στη Σαντοβριάνθου είναι από τις πιο σκληρές πιάτσες ναρκωτικών της Αθήνας. Δεν μπορεί ο κόσμος να θεωρήσει ότι αυτό δεν αντιμετωπίζεται. Αντιμετωπίζεται. Γιατί δεν αντιμετωπίζεται? Και εδώ υπάρχουν ερωτήματα. Γιατί βεβαίως μπορεί να μην δέθηκαν εισαγγελικά οι διάλογοι. Παραμένει όμως το γεγονός ότι οι κύκλοι της αστυνομίας, αξιωματικοί της αστυνομίας, συνδιαλέγονται, τα βρίσκουν με το οργανωμένο έγκλημα και με επιχειρηματικά συμφέροντα. Αυτό είναι δεδομένο. Παραμένει. Παραμένει στο τραπέζι. Παραμένει στο τραπέζι ότι μπορεί να μιλάμε για τις στατιστικές. Μπορεί να ξεχωρίζουμε το γεγονός ότι έχουμε και αύξηση δολοφονιών γυναικών. Αν τις πούμε γυναικοκτονίες, δεν είναι το θέμα το όνομα. Αλλά η υποδομή, η κοινωνική υποδομή για να αντιμετωπιστούν αυτές οι γυναίκες που πρωτοστατούν στην κακοποίηση είναι μηδαμινή. Μόλις 400 γυναίκες μπορούν να φιλοξενούνται σε 19 ξενώνες. Και με προσωπικό το οποίο δουλεύει στην επισφάλεια. Κύριε Σοφιανέ, γιατί να καταργηθούν συγκεκριμένες ομάδες της αστυνομίας και να μην γίνει σωστότερη κατανομή, ώστε να είναι η αστυνομία πιο αποτελεσματική? Γιατί θεωρούμε ότι ρόλος της αστυνομίας δεν είναι, στη δική μας αντίληψη, η καταστολή του οργανωμένου, του λαϊκού, του εργατικού κινήματος. Και ξέρετε, αναφέρθηκε ο Υπουργός στους κοκκουλοφόρους, τους full face. Στο διαδίκτυο έγινε viral η εικόνα με κουκουλοφόρους, με full face και με σακίδια, δίπλα από τα ΜΑΤ στη Θεσσαλονίκη, σε συγκεκριμένο δρόμο, σε διατεταγμένη υπηρεσία. Αυτά είναι γεγονότα και δεν έχουν εξηγηθεί. Σε σχέση με το ρόλο προβοκατόρικων ομάδων... Λέτε ότι είναι σε άμεση συνεργασία με την αστυνομία? Λέμε ότι αυτές ομάδες, τέτοιες που δρούν, έχουν σχέση και με την αστυνομία. Και είναι πολλά τα γεγονότα και αναφέρομαι στο τελευταίο, το οποίο το είδατε όλοι και δεν εξηγήθηκε. Τι δουλειά έχουν 10 κουκουλοφόροι μαυροντημένοι με full face και σακίδια δίπλα από τα ΜΑΤ, σε περίφραξη των ΜΑΤ, στη Θεσσαλονίκη, σε συγκεκριμένο δρόμο, πριν ξεκινήσουν οι διαδηλώσεις και οι πορείες? Αυτά τα γεγονότα είναι για να προβληματίσουν ένα κόσμο. Και φυσικά, επειδή αναφερθήκαμε στο έγκλημα στη Μαρφίν, πόσα χρόνια χρειάζονται για να συλλάβουν αυτούς που οδήγησαν στο έγκλημα στη Μαρφίν? Πόσες κυβερνήσεις πρέπει να αλλάξουν? Ή μήπως μας βοηθάει να το έχουμε για να προβοκάρουμε και να διασύρουμε το εργατικό, το φοιτητικό, το νεολαίστικο κίνημα όταν διαδηλώνει? Αυτά και άλλα πολλά είναι στοιχεία προβληματισμού, γιατί πραγματικά είναι δύσκολες ημέρες. Πραγματικά τις τελευταίες μέρες χιλιάδες χιλιάδων λαού ζήσαμε τις μεγαλύτερες διαδηλώσεις από το 12. Με στοιχεία τα οποία δημοσιεύτηκαν, άλλο αν δεν φάνηκαν στη δημοσιότητα. Αναφέρομαι στη δημοσκόπηση της Public News που μιλά το 30% των Ελλήνων διαδήλωσε στους δρόμους ενάντια στο έγκλημα, το προδιαγεγραμμένο που έγινε στα Τέμπη, σαν απόρρια πολιτικών επιλογών
που έφτασαν το σιδηρόδρομο και που τον έφτασαν. Μάλιστα. Όλα αυτά νομίζω είναι που πρέπει να τα βάλουμε στη συζήτηση για να μπορούν να βγουν και συμπεράσματα. Ο κύριος Σοφιανός έχει το λόγο. Τι να πω μωρέ, με το γελίο που ακούω τόση ώρα. Ειλικρινά δηλαδή, ορισμένες φορές φεύγεις και από τα ρούχα σου. Γιατί τον χαρακτηρίζει? Βεβαίως. Επειδή διαφωνείτε με τις απόψεις. Θέμα διαφωνίας είναι. Το κόμμα των τριών που έγινε δύο γιατί έφυγε ο Μπογδάνος. Η προσπάθεια δηλαδή να εξαγοράσουμε, να πάρουμε ψήφους από το ακροδεξιό, το νεοναζιστικό ακροατήριο του Κασιδιάρη, είναι πολιτικό επιχείρημα. Όταν δηλαδή, μάλιστα, όταν μιλάμε, όταν μάλιστα τρόπο, ο καθένας παίρνει την ευθύνη σε αυτά, είπε για ψυχανάλυση. Είπε για ψυχανάλυση, να πάμε να κάνουμε ψυχανάλυση. Αυτά είπε. Για εσάς. Δεν ακούτε καλά. Είπε για εσάς. Βεβαίως. Βεβαίως. Αυτά είπε. Αυτά είναι πολιτικά επιχειρήματα σε μια συζήτηση για εγκληματικότητα που βοά και η διαφθορά που υπάρχει στην αστυνομία. Που βοά και η επίορκη. Που βοά ότι έχουμε πλέον και κουκουλοφόρους. Έχουμε και κουκουλοφόρους αστυνομικούς. Έχουμε και μπαχαλάκηδες αστυνομικούς, οι οποίοι είναι σε διατεταγμένη επιστολή. Οι άνθρωποι που βγάζουν και τιμούν το μεροκάματό τους στην ελληνική αστυνομία υπάρχουν. Υπάρχουν όμως και επίορκοι, υπάρχουν και δυνάμεις καταστολής. Και αυτές οι δυνάμεις καταστολής μαθαίνουμε ότι ντύνονται με κουκούλες και πάνε στις διαδηλώσεις. Να κάνουν τι στις διαδηλώσεις? Να συλλάβουν, λέει, τους άλλους κουκουλοφόρους. Αλλά από εκεί και πέρα, εδώ αναφέρθηκα συγκεκριμένα. Το, κύριε Υπουργέ, αυτά υπόθηκαν. Έχει χαθεί η λογική, κύριε Χατζηνικολάου. Λοιπόν, η συντριπτική πλειονότητα. Ένα λεπτό, κύριε Σοφιάνε, ένα λεπτό. Η συντριπτική πλειονότητα εδώ, ο κύριος των Ελλήνων καταγγέλει ότι ένα περιστατικό ενός να φέρει τα στοιχεία και να τα εξετάσουμε. Αυτά τα είπε, τα είπε και δεν διακόψατε, τα είπε προηγούμενα. Ότι οι κουκουλοφόροι ήταν αστυνομικοί σε διατεταγμένη υπηρεσία για να συλλάβουν κουκουλοφόρους. Αυτά ακούστηκαν, όλοι τα ακούσαμε. Αλλά για να ολοκληρώσω, για να μην μείνουμε σε αυτό. Έτσι. Γιατί εγώ αντιλαμβάνομαι, έχουμε μια Ελλάδα που ήταν στους δρόμους. Και ακροδεξιές ομάδες και συνδυασμοί έχουν πάθει. Έχουν πάθει πραγματικά. Όταν 250.000 μαθητές διαδηλώνουν με τα πρόσωπά τους, με την ευαισθησία τους, με την ανησυχία τους, με την αλληλεγγύη τους, είναι η καλύτερη άμυνα. Είναι η καλύτερη άμυνα απέναντι στο μπούλικ, το οποίο η κυρία Κεραμέως θεωρεί ότι είναι μπούλικ και το να διακόπτουμε τα μαθήματα. Είναι η καλύτερη άμυνα όταν ενισχύεται η συλλογικότητα. Και όταν ο νέος καταλαβαίνει ότι τσαμπουκάς, μάγκας, είναι αυτός που προστατεύει τον αδύνατο. Όχι αυτός που πιέζει τον αδύνατο. Είναι αυτός που σέβεται τη διαφορετικότητα του αλλουνού. Νίκο, και όχι αυτός που την καταπατά. Αυτή η πλευρά, ξέρετε, γιατί μπήκαν πάρα πολλά θέματα. Εγώ δεν διέκοψα καθόλου. Νομίζω όλοι μπορούμε να διακόπτουμε. Αλλά κάπως γιατί δεν υπάρχει άλλος χρόνος. Προηγούμενα συζητάγαμε για τη μετανάστευση. Δεν είναι σωστό από την εγκληματικότητα να περνάμε στη μετανάστευση και να το αφήνουμε έτσι. Είναι άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Γιατί βεβαίως υπάρχει διασύνδεση αλλοδαπών και ημεδαπών όμως στην εγκληματικότητα. Γιατί οι βιαστές στον Κολωνό είναι Έλληνες. Και εγώ δεν θα αναφέρω τι ήταν ο καθένας πολιτικά. Δεν έχει αυτό σημασία. Έχει σημασία. Έχει αν σημασία. Είναι Έλληνες ή όχι, κύριε Σοφιάνα, και δεν το λέω για εσάς. Όχι, λέω γιατί όταν μπλέκεται, βεβαίως, αλλά όταν μπλέκουμε. Καταλαβαίνω σε τι απαντάτε. Ξέρετε, μιλάμε για εγκληματικότητα και προηγουμένως συζητάγαμε για τη μετανάστευση. Να συζητήσουμε για τη μετανάστευση, να πούμε για τη Συμφωνία Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας. Για την Ελλάδα, την οποία τη θεωρούν χώρο για να παραμένουν οι μετανάστες σαν πρώτη πύλη εισόδου. Για να προλάβει να μιλήσει ο κύριος Κατερινόπουλος. Αυτό το ξεκόρισα για αυτό το λόγο. Με αυτά λοιπόν θέλω να πω το εξής. Για να επαναφέρουμε την κουβέντα στο αρχικό. Η αστυνομία πρέπει και μπορεί να κάνει τη δουλειά της. Όμως δεν είναι η δουλειά της οι κατασταλτικοί της μηχανισμοί. Αυτοί τους οποίους θα τους διέλυε ο ΣΥΡΙΖΑ τα ΜΑΤ και τα ξέχασε μετά. Και όχι μόνο δεν τα διέλυσε, αλλά έβαλε και τους ΕΑΝΤΕΣ να μας ρίχνουν με τη μάνικα νερό όταν διαδηλώνουμε. Όλα αυτά πρέπει να τα συζητήσουμε στα πλαίσια του να αντιμετωπιστεί το οργανωμένο έγκλημα, να αντιμετωπιστούν οι άκρες του, να αντιμετωπιστεί τον αρκεμπόριο στην Αθήνα, γιατί οι πιάτσες μπορούν και πρέπει να αντιμετωπιστούν. Δεν είναι μια κανονικότητα αυτής της πόλης. Και στα πλαίσια αυτά φυσικά να αναδειχτούν και τα προβλήματα που υπάρχουν και σε σχέση με τη διαφθορά και σε σχέση με τους επίορκους.